Η Περιφερειακή Ενότητα Καβάλα, σε συνεργασία με το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλα, τι τρει εταιρείε των ελληνικών λιπασμάτων, PFIC, Σέντρο Φάρο και Λαγρολίπ, αλλά και του αιμοδοτικού συλλόγου τη πόλη, διοργάνωσαν εξετάσει πυρομέτρηση, καθώ και ενημέρωση για την αιμοδοσία σε όλου του πολίτε το απόγευμα τη Παρασκευή. Σε δευτερόλεπτο θα μας βγάλει και το αποτέλεσμα. Τι θα σας δώσουμε εδώ, τι θα σας το δώσουμε. Ναι, είναι μια εκδήλωση την οποία την ξεκινήσαμε πέρσι, τη συνεχίζουμε φέτος. Έχουμε σκοπό να την επεκτείνουμε ευρύτερα, δηλαδή να μπορέσουμε του χρόνου να είναι μια εκδήλωση η οποία θα παίξει και στην Ελευθερούπολη και στη Χρυσούπολη ενδεχομένως και όπου αλλού κρίνουμε. Θέλουμε να δώσουμε στις συνθήκες που ζούμε σήμερα μια όθηση στην διάθεση προσφοράς στον συνάνθρωπο, στον εθελοντισμό, στον αλτρουισμό, γενικότερα σε μια διάθεση προσφοράς η οποία μπορεί να μας κάνει να νιώθουμε δικαιωμένοι τις μέρες των γιορτών και των Χριστουγέννων. Μια ενημέρωση από τους συλλόγους, τους αιμοδοτικούς του νομού Καβάλας, με σκοπό να ενημερώσουμε το κοινό για τα ωφέλη της αιμοδοσίας, τα ωφέλη τόσο στον ίδιο τον άνθρωπο όσο και στην κοινωνία, γιατί να μην ξεχνάμε ότι λίγο ή πολύ κάποια στιγμή στη ζωή μας όλοι θα χρειαστούμε αίμα. Οπότε είναι καλό να προσφέρουμε αίμα όταν είμαστε υγιείς και μπορούμε, για τη στιγμή που θα το χρειαστούμε. Πολλοί συνάνθρωποι μας χρειάζονται αίμα και δυστυχώς τα νοσοκομεία δεν έχουν επάρκεια. Η εκδήλωση είναι όλων των αιμοδοτικών συλλόγων του νομού Καβάλας μαζί σε συνεργασία με την Αντιπεριφέρεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους που συμμετέχουν. Είναι άξιοι συγχαρητηρίων όλοι όσοι προσπαθούν για τέτοιες εκδηλώσεις σχετικά με την αιμοδοσία και τον εθελοντισμό. Τέτοιες εκδηλώσεις πρέπει να γίνονται για την εξωστρέφεια και της αιμοδοσίας και του εθελοντισμού, να μάθει ο κόσμος, να πληροφορηθεί ο κόσμος, να ευχαριστήσουμε τον κόσμο που ήδη συμμετέχει σε αιμοδοσίες. Είμαστε εδώ πέρα με ενημερωτικά φυλάδια, με γλυκέσματα για μικρούς και μεγάλους. Όπως είναι εδώ πέρα, προσφέρουμε με τον γιατρό από τα λοιπάσματα δωρεάν σπυρομέτρηση για τον κόσμο. Θέλουμε και εμείς να συμβάλλουμε στην εορταστική ατμόσφαιρα που υπάρχει, να βοηθήσουμε τον κόσμο και να ενημερωθεί ο κόσμος για το τι εστί αιμοδοσία και να μπει μέσα στη ζωή όλων η λέξη εθελοντισμός. Το μελτήριο έτσι κι αλλιώς έχει τον φορέα, τον Απόστολο Μαρδύρη, τον αιμοδοτικό, όπου πραγματικά τα τελευταία χρόνια πιστεύω ότι έχουμε κατορθώσει να ευαισθητοποιήσει πάρα πολύ κόσμο. Θα λέγαμε ότι είναι μια πράξη ζωής. Πολλές φορές όταν είμαστε στην υγειά μας δεν το καταλαβαίνουμε, αλλά πράγματι και μέσα από το Σύλλογο βλέπουμε ότι σχεδόν καθημερινά πολλοί συμπολίτες μας έχουν ανάγκη από μια φιάλη αίμα. Είναι μια προσπάθεια που γίνεται για καλό σκοπό, έτσι χριστουγεννιάτικο δώρο προς όλους όσους έχουν ανάγκη, όλοι έχουμε ανάγκη το αίμα. Επομένως νομίζω ότι αυτή η προσπάθεια της περιφέρειας, περιφερειακή ενότητας Καβάλας, του συλλόγου των υπαλλήλων της Καβάλας και όλων των αιμοδοτικών συλλόγων, νομίζω είναι ένα δείγμα ανθρωπιάς και αγάπης, κυρίως αυτές τις μέρες των Χριστουγέννων, προς τον συνάνθρωπό μας. Συμμετέχουμε και εμείς για δεύτερη συνεχόμενη φορά σε αυτή την προσπάθεια του Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας και της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας. Είναι μια προσφορά ζωής, μια προσφορά εθελοντική για τον συνάνθρωπο. Για αυτές τις μέρες τις δύσκολες που πρέπει να δείχνουμε την αρρωγή μας. Από τα λοιπάσματα Καβάλας, μια προσφορά στο λαό της Καβάλας, μια ακόμα παρουσία μας. Εκεί και όπου και όταν χρειαστεί θα είμαστε παρόν. Σε συνεργασία με τους αιμοδοτικούς συλλόγους, την Περιφέρεια Καβάλας και την Ιερά Μητρόπολη προχωρήσαμε σήμερα σε αυτή την εκδήλωση. Πάει καλά και πιστεύουμε και μπορούμε να ευχηθούμε καλά Χριστούγεννα στον κόσμο και όλα να πάνε καλά.
Σήμερα κάνουμε μια χριστουγεννιάτικη εκδήλωση με πρωτοβουλία της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, μια πρωτοβουλία που την πήρε ο Αντιπεριφερειάρχης ο Θόδωρος ο Μαρκόπουλος σε συνεργασία με όλους τους αιμοδοτικούς συλλόγους του νομού Καβάλας. Κάνουμε αυτή την εκδήλωση όπως έγινε και πέρσι, να ευχαριστήσουμε πρώτα τους αιμοδότες που είναι σε όλους τους συλλόγους και να μπορέσουμε να προσελκύσουμε και καινούριους αιμοδότες ώστε ο εθελοντισμός να μπει σε όλους τους καβαλιώτες. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μαντρέα. Να είστε καλά. Ειδικότερα για την εξέταση της πυρομέτρησης, μίλησε στην κάμερα της τηλεόρασης του Σέντερ ο υπεύθυνος γιατρός των τριών εταιριών των λιπασμάτων, Αλέξανδρος Μάγος. Εδώ είμαστε σήμερα με την Ομαρχία Καβάλας. Κάνουμε δωρεάν σπυρομετρήσεις κάθε χρόνο. Στην εορταστική χριστουγεννιάτικη εκδήλωση κάνουμε σπυρομετρήσεις. Μια προσφορά του ιατρείου προς την τοπική κοινωνία. Η σπυρομέτρηση τώρα είναι ο έλεγχος της αναπνευστικής λειτουργίας. Ελέγχουμε πνεύμονες και βροχικό δέντρο σε τι κατάσταση είναι δηλαδή. Κυρίως στους καπνιστές απευθύνεται αυτό, διότι φαίνεται το βαθμό του προβλήματος. Όπως και με κάποιος που έχει άσθμα. Αλλά γενικά και κάποιος αν θέλει να έρθει να δει την αναπνευστική λειτουργία δηλαδή, εμείς εδώ κάθε χρόνο ερχόμαστε τέτοιες μέρες των Χριστουγέννων και κάνουμε δωρεάν σπυρομετρήσεις. Παράλληλα, δίνουμε και ένα έντυπο υλικό που αφορά αν κανείς διακόψει το κάπνισμα, τα ωφέλη. Και επίσης και ό,τι βλαβερές ουσίες έχει το τσιγάρο κατά τη διάρκεια όταν καπνίζει κανείς. Όλα αυτά έχουμε έντυπο υλικό, τα μοιράζουμε στους συμπολίτες μας.